respect us anymore as a country. And where is our president? We don't even have a president. We have a fascist person running who's incompetent, and we have a president who's not even around. He went to California for a vacation because they threw him essentially out of the party. Ακολουθώντας την προσφυλή του τακτική, ο Ντόναλντ Τραμπ έβγαλε και πάλι νύχια. Δύο και κάτι μήνες πριν τις κάλπες του Νοεμβρίου, τα παίζει όλα για όλα, καθώς δεν έχει άλλη επιλογή. Η Καμαλά Χάρις δεν ανέτρεψε μόνο την εικόνα της βέβαιης ήττας του Μπάιντεν, αλλά κατόρθωσε να δώσει στους δημοκρατικούς αέρα ενότητας. Και αυτό τον σκοτώνει. Εξού και επιλέγει ολομέτωπες επιθέσεις επί παντός επιστητού, από τους εν εξέλιξη πολέμους μέχρι και την χαοτική αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από το Αφγανιστάν. Joe Biden, the humiliation in Afghanistan set off the collapse of American credibility and respect all around the world. It gave us Russia going into Ukraine. It gave us the October 7th attack on Israel. Με την Αμερικανίδα αντιπρόεδρο να έχει ανεβάσει αισθητά τα ποσοστά σε 7 κρίσιμες για το εκλογικό αποτέλεσμα πολιτείες, ο Τραμπ βρίσκει προσκόμματα παντού. Προγραμματισμένο για τις 10 Σεπτεμβρίου τηλεοπτικό debate των δύο μονομάχων βρίσκεται στον αέρα, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος Μεγιστάνας απειλεί να αποσυρθεί, κατηγορώντας το δίκτυο ABC που θα φιλοξενήσει την τηλεμαχία για fake news και μεροληψία υπέρ της αντιπάλου του. I think ABC is really should be shut out. I'd much rather do it on NBC. I'd much rather do it on CBS, frankly. I think CBS is very unfair, but the best of the group. Βασικό σημείο διαμάχης των δύο επιτελείων, τα μικρόφωνα των υποψηφίων και το κατά πόσον αυτά θα παραμένουν κλειστά όσο μιλά ο αντίπαλος, όπως έγινε και στο τελευταίο debate. Ανοιχτά μικρόφωνα θέλουν οι Δημοκρατικοί, κλειστά οι Ρεπουμπλικάνοι που θεωρούν πως αυτός είναι ο τρόπος για να αναδείξει ο Τραμπ το ρητορικό του ταλέντο. We can't have another dummy as a president.